σήμερα στην εκπομπή θα αναφερθώ σε δύο θέματα που νομίζω για περισσότερους από εσάς θα είναι και αποκαλύψεις. Το ένα έχει να κάνει με την ιστορία, με τις ιστορικές μνήμες, με το χρέος απέναντι στα πρόσωπα που φύγανε ενώ αγωνίστηκαν, όπως ο δημοσιογράφος, ο Νίκος Καπετανίδης, στη Τραπεζούντα. Τον εκτελέσανε, τον κρεμάσανε στη πλατεία και πεθαίνοντας έβγαλε την κουκούλα και φώναξε στα ελληνικά «Ζήτω Ελλάδα». Αυτός ο προορισμός ήταν για όλους τους ποντίους Έλληνες του Πόντο από την αρχή, από παλιά. Ο προορισμός ήταν συγκεκριμένος, να θέλανε την ελληνική γλώσσα και θέλουν να φτάσουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Σήμερα μαζί μας σε λίγο θα είναι ο δημοσιογράφος, άλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, ο Γιώργος Γεωργιάδης από την Αρτρία, που νιώθει χρέος προσωπικό και επαγγελματικό φυσικά να αναδείξει την προσωπικότητα του Νίκου Καπετανίδη, γιατί ήταν ένας δαινούμενος, πόντιος, ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για τον πολιτισμό Ελλήνων Ποντίων στην Τραπεζούντα και φυσικά έχει πληρώσει με τη ζωή για όλα που έκανε. Ένα τραγούδι δημιουργήθηκε σε στίχους του Γιώργου Γεωργιάδη, συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες. Θα πει περισσότερα ο ίδιος σε λίγο. Το τραγούδι βγήκε συγκινητικό. Θα ακούσουμε τώρα το βίντεο και το ηχητικό και να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γεωργιάδη να μας πει περισσότερα και να τον ρωτήσουμε και διάφορα που μας ενδιαφέρουν. Αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Καπετανίδη, ενός πολύ σπουδαίου και εμβληματικού προσώπου για τον ποντιακό ελληνισμό, δημοσιογράφου στην Τραπεζούντα. Και επιτέλους προσπαθούμε να αποδώσουμε τιμή στο έργο του, αλλά και στο μαρτυρικό θάνατό του. Ένα πραγματικά Έλληνα ήρωα, πράγμα το οποίο σπανίζει τις μέρες μας, να κυκλοφορούν γύρω μας τέτοιοι άνθρωποι όπως αυτός. Έλληνες ήρωες δηλαδή, αλλά το 1922 στον Πόντο υπήρχαν και Έλληνες ήρωες. Αυτό το τραγούδι, το οποίο είχα την έπνευση να γράψω στίχους στα ελληνικά, το μελοποίησε ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Εδώ θα ακούσουμε ζωντανά τον Γιώργο Γεωργιάδη, μιλάει στο βίντεο απόσπασμα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Ξέρεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι την ιστορία την φτιάχνουμε προσωπικότητες. Τυχαίνει που κάποια πλήθη, κόσμος, γύρω άνθρωποι πιστεύουν σε αυτόν τον άνθρωπο και ξεκινήσετε το έργο πιο δυνατά. Εσύ στην περίπτωση σου, θέλω να πω στους ακροατές, δεν σε πενεύω, απλά διαπιστώνω και να το ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε, ότι εδώ και χρόνια προσπαθείς με όλη την ψυχή και το δείχνεις να κάνεις κάτι ως ιστορικός και ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, έχουμε ήχο κακό. Εγώ σας ακούω μια χαρά. Ναι, όμως εμείς ακούμε με ένα θόρυβο. Λοιπόν, δηλαδή να κρατάς δυνατά το... Ναι. Λοιπόν, και πες μας, δηλαδή έφτασες σε μια ιστορία που νομίζω θα συγκινήσει όχι μόνο τον ελληνισμό, αλλά τους ξένους και όποιους άλλους που αγαπάει την Ελλάδα και είναι φιλέλληνας. Ναι, είναι μια ιστορία που δυστυχώς δεν την ξέρουν πολλοί. Την ξέρουν λίγοι και στον ποντιακό χώρο δεν είναι γνωστοί. Ελάχιστοι, λιγότεροι πάντως από όσοι θα έπρεπε να την ξέρουν. Για τον εθνομάρτυρα Νίκο Καπετανίδη, αυτό είναι γεγονός. Πόσο μάλλον
για τους ανθρώπους που δεν έχουν ποντιακή καταγωγή, εκεί υπάρχει σκοτάδι, θα λέγαμε. Και το αντιμετωπίζω αυτό όλους αυτούς τους μήνες που όχι μόνο εγώ και άλλοι φίλοι και φορείς, θα τα πούμε στη συνέχεια, ασχολούμαστε με ένα πλέγμα δράσεων γύρω από την προσπάθεια να περιποιηθούν οι τιμές αυτές που αξίζουν στον εθνομάρτυρα. 100 χρόνια μετά. 100 χρόνια μετά είναι τρία πράγματα. Είναι ένα περικαλές άγαλμα που φτιάχνει τώρα ο Γιώργος Οκικότης, ένας διαβρεπής γλύπτης από το Καζακστάν, ο οποίος ζει 30 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι και αυτός από αυτόν τον ελληνισμό, πέραν δηλαδή των ελληνικών, των ελλαδικών συνόρων, πρόσφυγας και αυτός του Καζακστάν. Ένα έργο το οποίο αποδίδει με τον πιο πιστό τρόπο την προσωπικότητα του Καπετανίδη. Ανήκει στο ρεαλισμό, ανήκει στο ρεαλισμό, ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μοντέρνο ή σουρεαλιστικό που να κάνει παραπομπή στην ιδέα του Νίκου Καπετανίδη, αλλά είναι ο ίδιος Νίκος Καπετανίδης, δηλαδή από το πορτρέτο του. Αυτό θέλαμε να παρουσιάσουμε κυρίως στη νέα γενιά, ένα έργο από Μπρούτζο, φαίνεται να είναι στατικό, αλλά ένας καλλιτέχνης μπορεί να το κάνει να είναι ζωντανό. Όσοι λίγοι τυχεροί μπόρεσαν να δουν το πρόπλασμα στο εργαστήρι, ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ, του Κικότη, αισθάνθηκαν ότι αυτό το πρόπλασμα ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος ο οποίος ήταν έτοιμος να σου μιλήσει. Και επειδή διαβάζοντας το βιογραφικό του και όλες τις ιστορικές πηγές που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο αυτό, αντλήσαμε τα στοιχεία της προσωπικότητάς του για να δώσουμε στο γλύπτη και από το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει. Υπάρχει ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό που έχει η οικογένεια του Καπετανίδη που ζει στην Αθήνα, υπάρχουν απόγονοί του στην Αθήνα. Δώσαμε στο γλύπτη τη δυνατότητα να καταλάβει και να μπει. Να είναι πιο κοντά και πιστός. Στο πνεύμα. Ναι. Και νομίζω ότι το κατάφερε στο 100%. Εντάξει, ο Γιώργος. Στο 110%. Έχει κάνει εγώ νομίζω ότι έχει κάνει πολλά έργα. Αλλά του είπε ότι αυτό είναι το κορυφαίο του. Μακάρι να το ξεπεράσει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή από όλα τα έργα που έχει κάνει, σίγουρα το κορυφαίο του, γιατί ο τρόπος που σμίλεψε τα χαρακτηριστικά του Καπετανίδη, αν διαβάσει κανείς τα ιστορικά στοιχεία των ανθρώπων που τον γνώρισαν, θα ενθουσιαστεί για τον Γιώργο, γνωρίζει, πόσο Γιώργο τον θα ήθελα, Γιώργο Γεωργιάδη, θα ήθελα να πούμε στους κρατές για τον Νίκο Καπετανίδη, μια που έχουμε ευκαιρία. Γιατί το άγγελμα θα βγει, θα δημοσιευτεί και θα το δουν κάποιοι που θα περάσουν από αυτό το μέρος. Το τραγούδι θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και στο όλο το εμφύλιο η ομογενή σκηπή. Γιατί το τραγούδι βγαίνει σύγχρονο. Λοιπόν, δεν είναι ακόμα έτοιμο, δεν μπορούμε να το παίξουμε. Απλά λίγα κάποια κομμάτια. Αλλά για τον Νίκο Καπετανίδη. Τι εσύ κρατάς ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια στο επάγγελμα, ιστορικό στο επάγγελμα, τι κρατάς εσύ προσωπικά ως πόντιος από τον Νίκο Καπετανίδη? Εγώ τον Νίκο Καπετανίδη τον διάβαζα από τα διηγήματα του Ψαθά, από τη γη του Πόντου, κάτι το οποίο γράφτηκε πριν από 5 δεκαετίες. Ο Δημήτρης Ψαθάς, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συγγραφείς λίγο πριν τον πόλεμο και μετά, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, έγραφε και στις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες. Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα ήταν το τσιράκι, ήταν το δεξί χέρι του Καπετανίδη σε ηλικία εφηβική. Ήταν μαθητής γυμνασίου στην Τραπεζούντα που γεννήθηκε ο Δημήτρης Ψαθάς. Και εκεί λοιπόν, έχοντας τη γνώση αυτού του ανθρώπου, τη γνωριμία του, μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο, μας έσωσε. Που έγινε το 1921. 21 Σεπτεμβρίου. Μας διέσωσε ο Δημήτρης Ψαθάς, μεταξύ των άλλων πηγών, πολύτιμες πληροφορίες για το πρόσωπό του και για το πώς λειτουργήσε και κεντρούσε την περίοδο του 1918-19, 20-21 μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο. Είχα διαβάσει για τον Καπετανίδη από αρκετά χρόνια. Ήξερα πράγματα τα οποία βέβαια διεύρυνα τον ορίζοντα των γνώσεων μου. Τώρα,
τι μπορώ να πω εν κατακλείδη και έτσι τελικά το λες, για τον καπετάνιο. Σε επηρέασε η προσωπικότητα και εσύ τελούσες ιστορικός, θα μπορούσε να πας στο σχολείο, στη μέση εκπαίδευση να διδάσκεις ιστορία. Αλλά ήθελες να γίνει, δηλαδή η ζωή σου στράφηκε στη δημοσιογραφία. Ναι, ναι. Κάπως αυτό ήταν και το, ένα παιδικό όνειρο το οποίο εντάξει, το καταφέραμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο Καπετανίδης, ποια είναι τα στοιχεία που διακρίνουν τον Καπετανίδη για μένα ως κορυφαία προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού του 20ου αιώνα. Μιλώ για τον 20ο αιώνα. Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε από μεσαία οικογένεια, όχι από πλούσια οικογένεια. Είχε τις καλύτερες σπουδές, ήταν ο αριστούχος στο φροντιστήριο του Τραπεζούντος. Ήταν μια παρέα μαζί με τον φίλο Ακτενίδη και άλλους, ο αφρός που λέμε της κοινωνίας της Τραπεζούντας. Μαζευόταν φίλοι και κάνανε στα σπίτια φιλολογικές βραδιές, απαγγέλανε αρχαία κείμενα, αρχαίες τραγωδίες, αρχαία θεατρικά και σύγχρονα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας και θεάτρου. Ήταν ένας άνθρωπος βουτυγμένος στον ελληνικό πολιτισμό, στην τέχνη και στα γράμματα και μετά άρχισε να αρθογραφεί στις τοπικές εφημερίδες που έχουν να κάνει τη δική του εφημερίδα, το δικό του παιδί την εποχή, με τον αδερφό του τον Κώστα, ο οποίος ήταν το ήρεμο μυαλό, η ήρεμη δύναμη, ο μικρότερος αδερφός του Κώστα, ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής και πάσχιζε να μαζεύει τις συνδρομές σε ένα καθεστώς που ήταν τουρκοκρατία στην Τραπεζούντα και έπρεπε, επειδή ο Νίκος ο Καπετανίδης έγραφε πάντοτε με φλογερό τρόπο, δεν συμβιβαζόταν, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει και διακίνηση της εφημερίδας και να μαζεύονται και οι συνδρομές. Δεν ήταν εύκολο να βγαίνει ένα φύλλο της εφημερίδας και να εξήρεται και να διανέμεται και να βγάζει τα έξοδά του με την τουρκική διοίκηση πάνω από το κεφάλι σου. Ήταν ένα κατόρθωμα η έκδοση του κάθε φύλου. Αυτό έχω καταλάβει εγώ, ότι αυτός ο άνθρωπος... Ναι, και μιλάμε για την περίοδο που τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για τους... Μετά την φυγή των Ρώσων, ναι. Μετά την φυγή των Ρώσων, από το 1916-17, που ξεκίνησε ο Καπετανίδης στην έκδοση της εποχής, από το 18 και μετά, μέχρι το 21, από το 19 ουσιαστικά μέχρι το 21, που είχαν πάρει οι Τούρκοι πάλι τα ενία, ο Καπετανίδης, διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας την εφημερίδα του, δεν συμβιβάστηκε ποτέ απέναντι στα γεγονότα. Ήταν ένας δημοσιογράφος οξυδερκής, ένας δημοσιογράφος ο οποίος τίμησε τη δημοσιογραφία, την ελευθερωτυπία και τη δημοκρατία, διότι ακόμα και στα ελληνικά κακά, στα ελληνικά αρνητικά, ήταν δίκαιος. Δεν σκέπαζε, να το πούμε στην καθμουλουμένη, και τα ελληνικά λάθη. Τα έβγαζε στη φόρα. Και αυτό εξάλλου ο Καπετανίδης ήρθε σε ρήξη με άλλες εφημερίδες Ελλήνων. Είναι γνωστή η κόντρα που είχε με το Φάρο της Ανατολής των αδερφών Σεράση. Υπήρξε μια μεγάλη κόντρα. Γιατί ο Καπετανίδης ήταν ασυμβίβαστος, ενώ η άλλη εφημερίδα είχε καθαρά συμβιβαστεί με τον τουρκικό καθεστώς. Άρα εδώ έχουμε... Επιβίωνε ουσιαστικά. Ο Καπετανίδης έκανε το εξής τρομακτικό μέσα σε μια τουρκική λέλαπα και έκανε το εθνικό του καθήκον απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, γιατί ήδη είχε υπάρξει η γενοκτονία των Αρμενίων, ο οποίος την είχε ήδη επικοινωνήσει μέσα από τα γραπτά του, αλλά και ήδη ξεκίνησαν και η τελευταία φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, αλλά ήταν και ενάντια σε αυτούς τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν λιγότερο, ας το πούμε έτσι, επαναστάτες από αυτό, να μην πω άλλη λέξη και τους κατακρίνω πολύ, να πω ότι ήταν λιγότερο επαναστάτες ή ήταν πιο φιλήσυχοι. Ακόμα και αυτούς, ή ακόμα στα θέματα τα εσωτερικά της ελληνικής κοινότητας, στα ιδιαίτερα θέματα των Ελλήνων της Τραπεζούντας, ο Καπετανίδης ήταν ασυμβίβαστος και δεν σκέπαζε γεγονότα. Άρα έβαλε σε πολύ ψηλό πύχη τη δημοσιογραφία, την ελευθερωτυπία και ήταν κατά της λογοκρισίας, σε σημείο που όταν ήρθε το πάλος με αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, ο οποίος είχε κατασφάξει όλο τον κεντρικό και δυτικό πόντο με εντολή του Μουσταφά Κεμάλ, είχε ρηθεί στην Τραπεζούντα και τη σκηνή την περιγράφει ο Ψαθάς στο βιβλίο του, είχαν εξαφανιστεί οι πάντες εκεί στο Ζούσο Κακ, που ήταν τα γραφεία της εποχής, από το φόβο και τρόμο του το Πάλος Μαν, και ήρθε το Πάλος Μαν στο γραφείο και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία τον αντιμετώπισε ο Καπετανίδης και παρόλα αυτά δεν λύγησε. Του έκανε εν είδη συνέντευξης όλες τις ερωτήσεις που έπρεπε να του κάνει χωρίς να λυγίσει και την άλλη μέρα τις δημοσίευσε. Αυτό δηλώνει την ανδρεία του Καπετανίδη, ότι δεν λύγησε μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κατασπάξει το διάστημα εκείνων δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες του στο κεντρικό και δυτικό πόντο. Δεν δίλιασε ποτέ. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του και διαβάζοντας τα θύλα της εποχής Σοφία βλέπουμε ότι ήταν η μοναδική πηγή ενημέρωσης για την Ελλάδα και το εξωτερικό των τραγικών συμβάντων της γενοκτονίας στην Αθήνα
δηλαδή στο ελληνικό κράτος και στις διεθνείς αποστολές. Ήταν η μοναδική εφημερίδα που τα έλεγε όπως είναι, σε σημείο που η λογοκρισία να έχει ένα άρθρο και τελικά στο άρθρο να μην υπάρχει, να υπάρχει μόνο το όνομα της εφημερίδας, όλα να είναι λογοκριμένα. Και αυτό δεν τον σταμάτησε από την αποστολή του, γνωρίζοντας ο ίδιος μετά την ήττα του Βενιζέλου και βλέποντας πού πάνε τα πράγματα από το 1900, τα τέλη του 20 και στις αρχές του 21, θα μπορούσε να διαφύγει. Η γυναίκα του ήταν αδερφή τραπεζίτη φίλου του, η Αγλαία Μεταξά, αδερφή του Ιφικράτη Μεταξά. Θα μπορούσε πολύ εύκολα με την ευκατάστατη γυναίκα του, με ξένο διαβατήριο, να διαφύγει. Εξάλλου το πρότειναν, πολλές φορές του πρότειναν να φύγει, να πάει σε άλλη περιοχή ή σε άλλη χώρα. Ήξερε όμως τη μοίρα του και ήθελε να μείνει. Και τελικώς συνελήφθη το Μάρτιο, νομίζω αρχές Μαρτίου, 5 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, είναι το τελευταίο φύλλο, συνελήφθη από τις κεμαλικές αρχές, οδηγήθηκε στις φυλακές τραπεζούντας στην αρχή, αργότερα στις φυλακές της Αμασίας, όπου εκεί με τους υπόλοιπους 68 προκρήτους και επιφανείς ποντίους οδηγήθηκε στην Κρεμάλα, στην Αγχώνη, και εκεί βέβαια υπάρχουν τρία στοιχεία, τα οποία πολλά από αυτά τα γράφουμε και στο τραγούδι και στην εκδήλωση που ετοιμάζουμε, τη Δέη Πόντου. Τα τρία είναι τα βασικά. Πρώτον, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ο ψευδοδικαστής, ο Εμίμπεϊ, ο οποίος ήταν ένας αποτυχημένος δικηγόρος της Αυσούντας, η κατηγορία ήταν απέναντι στον Καπετανίδη ότι απεργάζεται σχέδια για την ανεξαρτησία του Πόντου. Ότι ο Καπετανίδης δηλαδή αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία του Πόντου. Εκεί λοιπόν ο Καπετανίδης χτύπησε το εδόλιο και είπε ότι κάνετε λάθος κύριε Πρόεδρε, δεν εργάζομαι και αυτό. Και ο πρόεδρος νόμισε ότι ο Καπετανίδης θα λυγίσει και του λέει εγώ εργάζομαι για την απευθείας ένωση του Πόντου με την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στο δικαστήριο. Τι τρομερή δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος να κάνει πλάκα επί της ουσίας με το δικαστή. Η δεύτερη σκηνή είναι που την περιγράφει ο Παντελής Βαλιούλης, ένας στρατιώτης δάσκαλος από το Σκοπό της Ανατολικής Θράκης, ο οποίος υπηρετούσε στη Σαυσούντα και ήταν και αυτός κατηγορούμενος, αλλά δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά σε καταναστικά έργα διασώθη, ήρθε στην Ελλάδα και έγραψε ένα βιβλίο για τα δικαστήρια της Αμασίας στην Καθαρέουσα, το οποίο το διάβαζα όλο το χειμώνα. Λέει λοιπόν ο Βαλιούλης ότι είχε οδηγηθεί μια άλλη ομάδα μελοθανάτων Ελλήνων, δεν τους κρεμούσαν όλους μαζί, τους κρεμούσαν κατά γκρουπ, κατά ομάδες. Και περνούσαν τον αυλόγυρο της φυλακής και φεύγανε για το εκκρίωμα. Εκεί λοιπόν ο καπιταλής ήταν πίσω από τα κάγκελα και τους έβλεπε. Και αυτοί οι μελοθάνατοι, αφού είχαν στείλει τα τελευταία γράμματα στους συγγενείς τους, το τελευταίο γράμμα του μελοθάνατου, άρχισαν να ψέλουν μαζί όλοι τον ακάθιστο ύμνο, λέει ο Βαλιούλης, να ζητοκαραβγάζουν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Και εκεί λοιπόν ο Καπετανίδης, μέσα από τα κάγκελα της φυλακής, αυτό είναι το συγκλονιστικό, φώναξε προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στον αυλόγυρο και πηγαίναν να κρεμαστούν το εξής απίστευτο, το διανόητο, το που δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς. Τι κρίμα να χάνω εγώ αυτή την εθνική πανήγυρη. Δηλαδή, ο άνθρωπος στεναχωριότανε που δεν ήταν μέλος της ομάδας των μελοθανάτων που πήγαινε στην Κρεμάλα, ότι δεν είχε την τύχη κι αυτός να οδηγηθεί στην Κρεμάλα τη στιγμή που πήγαιναν και οι άλλοι. Και τελικώς, η τελική στιγμή ήταν στην Κρεμάλα, όπου δεν δέχτηκε φυσικά την κουκούλα, την πέταξε μακριά και είπε η τελευταία του φράση ήταν «Ζήτω η Ελλάδα». Πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί οι 69 οι οποίοι κρεμάστηκαν στην Αμάσια σε δημόσια θέα για τρεις μέρες, αφού τους αφαίρεσαν τα ρούχα ατιμωτικά και τους καρφίτσουσαν επάνω την απόφαση του δικαστηρίου, πάνω στο λαιμό, τους άφησαν επί τρεις μέρες να τους τρώνε τα όρνια, δηλαδή τα όρνια, τα αρπακτικά, τα πουλιά, να τους τρώνε, τις ορούς δηλαδή, τα σαρκία, τα πεθαμένα, και μισοφαγωμένα τα πτώματα τα πέταξαν οι Τούρκοι μετά σε ένα λάκκο, σε ένα ομαδικό λάκκο, για να μην μπορούν να τα πάρουν οι συγγενείς και να τα θάψουν και να γίνουν αυτοί οι τάφοι τόποι προσκυνήματος και λατρείας και να γίνουν τόποι αντίστασης οι τάφοι αυτοί των Ελλήνων. Αυτή ήταν η τραγική κατάληξη. Ήταν τόσο, ναι, ήταν άνθρωποι που ξέρανε, νιώσανε και ξέρανε και νιώσανε τι θα επέστη ο ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με πολλά θύματα, και πήγανε να θυσιαστούν πριν, δηλαδή την εποχή βέβαια την ίδια. Ίσως ξέρεις και μερικές φορές λέω, για να σήμερα να μιλάμε και να είναι, δηλαδή αυτή η ιστορία
πραγματικά είναι μια ιστορία που σημάδεψε όλα τα γεγονότα, γιατί είναι επώνυμη ιστορία, έχει σημασία. Είχα γράψει, καλά κάνεις που το λες, το εξής, ότι και ο Καπνάνηδης και ο Σιμεών Ανανιάδης και ο Παπλίδης και ο Ανταβάλογλου και ο Ματέος Ποφίδης και ο Αλέξανδρος Ακριτίδης και όλοι αυτοί, ο Θεοχαρίδης, όλοι αυτοί οι οποίοι 69 που ξέρουμε, ο Πλάτωνα Ευαζίδης ο Πρωτοσύγγελος, ο επίσκοπον Ζήλων Ευθύμιος Αχρητέλης, τον οποίον επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο, Ζήλα είναι μια πόλη του Πόντου νότια της Πάφρας, τα αρχαία Ζήλα, ο επίσκοπος αυτός, ο οποίος ήταν και αυτός κατηγορούμενος στο δικαστήριο, καταδικάστηκε εις θάνατον, αλλά είχε πεθάνει πριν κρεμαστεί, είχε πεθάνει από αρρώστια μέσα στο κελί της φυλακής. Και παρόλα αυτά οι Τούρκοι τον κρέμασαν πεθαμένο, το φαντάζεστε. Γιώργο, επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή ουσιαστικά κρατάς από τον Νίκο Καπετανίδη και εμείς όλοι κρατάμε, ήταν απόλυτα ο συνείδητος, με το δίκαιο και ασυμβιβαστός και περιτούσε το δίκαιο και το λαό του. Δηλαδή δεν, αυτό, δηλαδή κάποιοι νομίζουν στη σημερινή εποχή ότι οι δημοσιογράφοι συμβιβάζονται οι περισσότεροι κάπως, βολεύονται και... Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να εδώ ήταν το αντίθετο. Είναι το αντεστραμμένο είδωλο μιας εποχής του παρόντος. Με μια άλλη εποχή που δεν την ξέρουμε, έχει περάσει αναπιστωτή. Και επειδή και εγώ ανήκω σε αυτό το επάγγελμα, θεώρησα ένας από τους λόγους ήταν και ο Ποντιακός, αλλά άλλος ο λόγος ήταν η επαγγελματική μου θέση. Επειδή το επάγγελμα αυτό στο οποίο είμαι, θα ήθελα να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Θεωρώ ότι τέτοια πρότυπα θα πρέπει ο δημοσιογραφικός κόσμος να τα προάγει, να τα φανερώνει στον κόσμο, να τα δίνει και να προσπαθούμε να τα μιμούμαστε όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε τον Καπετανίδη ποτέ ή τον οποιοδήποτε Καπετανίδη που έδωσε τη ζωή του. Όχι μόνο για το έθνος. Αυτό θέλω να καταλήξω. Ο Καπετανίδης δεν έδωσε μόνο για την ελληνική του καταγωγή, για την πατρίδα του, τον Πόντο κτλ. Έδωσε αγώνες για την δημοκρατία, έδωσε αγώνες για την παιδεία, έδωσε αγώνες για την νεολαία, τα γράμματα, να μορφωθούν οι νέοι, να γίνει καλύτερη κοινωνία. Ήταν ένας προοδευτικός άνθρωπος. Να γίνει μια καλύτερη κοινωνία. Πάλεψε και για τα εσωτερικά της ελληνικής κοινότητας. Πώς θα έβγαινε η κοινωνία. Για την ίδια την τουρκική κοινωνία. Για την ίδια. Γράφει ο Ψαθάς, κάτι το οποίο εγώ πιστεύω θα το γράφει ο Καπετανίδης αργότερα. Δεν τρέφουμε, είπε ο Ψαθάς, το πνευματικό παιδί του Καπετανίδη, αντιτουρκικά αισθήματα. Όχι. Τα γεγονότα είναι αντιτουρκικά. Δεν είχαν πρόβλημα οι Έλληνες με κανέναν. Δυστυχώς όμως τα γεγονότα δεν μπορούν να αποκριβούν. Αυτό είναι το θέμα. Και ότι ο Καπετανίδης έκανε λοιπόν το εθνικό του καθήκον απέναντι στην πατρίδα του και στην ιδιαίτερη καταγωγή του, αλλά και εσωτερικά για την καλύτερη οργάνωση της κοινωνίας, για την ανάπτυξη της κοινωνίας, του πνεύματος, των γραμμάτων, της νεολαίας. Ήταν δηλαδή ολικά ένα πρότυπο, το οποίο αν ο Πόντος σωζόταν και ο ίδιος ζούσε, θα ήταν ο τέλειος ιδανικός ηγέτης αυτής της χώρας, εκεί στον Πόντο. Χαίρομαι που μας είπες με ένα τρόπο καλό, ανθρώπινο και συναισθηματικό για τον Νίκο Καπετανίδη. Οι ακροατές σίγουρα θα ανοίξουν τα βιβλία, θα πατήσουν στο Google το όνομά του και θα διαβάσουν περισσότερα. Απλά θέλω να πω ότι το τραγούδι του στίχους, δεν μιλήσαμε τελικά για αυτό που ήταν ο σκοπός. Πράγματι μπορώ να πω ότι καλούς στίχους έγραψες, μπράβο, και ο Χρήστος Παπαδόπουλος στη μουσική, αλλά και ο Άλεξ Παρχαρίδης, ο Γιάννης Κότσιρας. Η Ελένη Σαλγοπούλου. Ναι, είναι μια ομάδα ανθρώπων αξιόλογων με έννοιες, με συναισθήματα, όχι μόνο για προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, αλλά με την μεγάλη αγάπη προς την κοινωνία όλοι τους. Αυτό πρέπει έχει σημασία. Πρέπει να σου πω, Ζωπία, ότι αυτοί οι καλλιτέχνες, ο Αλέξης εντάξει είναι Πόντιος, οι άλλοι και η Τσαλγοπούλου είναι Πόντια, αλλά δεν ανήκουν στο Ποντιακό τραγούδι. Και τον Κότσερα το γνώρισα τελευταία αυτές τις μέρες. Πρέπει να σου πω ότι με πόσο σεβασμό προσέγγισαν την ιστορία αυτή. Πραγματικά έμεινα έκπτος. Σαν μαθητές πρώτης δημοτικού. Θα σου κάνω ακόμα μια συνέντευξη το Σεπτέμβριο, θα μιλήσουμε όταν θα βγει και το τραγούδι και το άγαλμα. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που γράφτηκε για το Ιτινία, Κόκκινο Ποτάμι,
να κλείσουμε με το Κόκκινο Ποτάμι, το τραγούδι, ναι, που και αυτό υπέροχο βγήκε του Χρήστου Παπαδόπουλου. Του Χρήστου Παπαδόπουλου που γράφει, υπογράφει τώρα τη μουσική. Για το τραγούδι σας πώς θα λέγεται, Νίκος Καπετανίνης, ναι. Λαϊκή τραγωδία Νίκος Καπετανίνης. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.